Με μια επιστολή καταπέλτη από το Σύλλογο Εργαζομένων στο Δήμο Ηρακλείου συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προκήρυξη θέσεων της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου που ζητά από υγιείς πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι στον Δήμο Ηρακλείου παρουσιάζουν και το παρασκήνιο της συνάντησης που είχαν με την αρμόδια αντιδήμαρχο. Φάνηκε καθαρό ότι στόχος της συνάντησης ήταν να αποπροσανατολίσει γύρω από τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τις νέες προκηρύξεις που έβγαλε στη δημοσιότητα και τον ουσιαστικό αποκλεισμό από τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων. Όχι μόνο δεν απολογήθηκε για την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να εφαρμόσει τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά ζητούσε εξηγήσεις από τη Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία που τόλμησε να εκφράσει κάτι αντίθετο. Παράνομη και καταχρηστική η συγκεκριμένη απόφαση με βάση την προκήρυξη του Δήμου Ηρακλείου, λέει στον 984 ο γνωστός εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος. Κανένας εργοδότης εδώ και 100 χρόνια από τον νόμο του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, θα τον έχουν ακούσει οι αυτοδιοικητικοί και κάτω που κάνουν αυτά, από τον νόμο 212 του 20, δεν μπορούν να μπαίνουν αυτοί οι όροι που διακρίνουν τους πολίτες κατά φύλο, κατά την οικογενειακή, σωματική και ψυχική κατάσταση κλπ. Οι όροι αυτοί θεωρούνται καταχρηστικοί και παράνομοι, κύριε Σαχίνη. Σκληρή η αντίδραση και από την παράταξη Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη. Με ύφο 40 καρδιναλίων. Παραπέμποντας σε άλλες εποχές, η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου έδωσε άλλο ένα δείγμα της αλαζονίας και της έλλειψης δημοκρατικής ευαισθησίας που δυστυχώς τη χαρακτηρίζει. Αμυνόμενη με τις απαντήσεις της και με εναγώνια προσπάθεια να δικαιολογηθεί στο σοβαρό θέμα που έθεσε η παράταξή μας Ηράκλειο 375 για τους παράνομους και καταχρηστικούς όρους στις πρόσφατες προκηρύξεις προσλήψης προσωπικού, αποκλείοντας όσους ενδιαφερόμενους έχουν υποκείμενα νοσήματα, καταφεύγει σε πολιτικάντικες απαντήσεις, καταστρατηγώντας την αρχή του δικαίου και των ίσων ευκαιριών των πολιτών, αγνοώντας επιδεικτικά νόμιμα δημοκρατικά δικαιώματα θεμελιωμένα εδώ και έναν αιώνα. Ακριβώς όπως βλέπετε, αυτό δεν είναι μόνο, όπως είπατε, στο Ηράκλειο στην Αθήνα. Το βλέπουμε ότι επεκτείνεται, είναι στέρηση θεμελιωδούς κοινωνικού δικαιώματος και παραβιάζει την αρχή της δικαιοσύνης και την ισότητα των ευκαιριών. Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντίδραση από την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Συνεχίζει και προκαλεί η Δημοτική Αρχή με την προσπάθειά της να δικαιολογηθεί για τους απαράδεκτους όρους σύμβασης για πρόσληψη εργαζομένων συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη για δουλειά. Αντί να πάρει πίσω τους κατάπτυστους όρους της σύμβασης, επικαλείται τους αντιλαϊκούς νόμους που έχει αποδεχτεί ως Δημοτική Αρχή. Έλλειψη μόνιμου προσωπικού, το ότι δεν δικαιούνται άδειες ειδικού σκοπού οι συμβασιούχοι και το ότι σε μια σειρά άλλους Δήμους εφαρμόστηκαν αντίστοιχοι όροι. Και επομένως θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί. Δεν το συζητάμε αυτό και θα παλέψουμε και εμείς. Αλλά επαναλαμβάνω, σας το λέω να τα ακούσετε και εσείς που είστε εδώ και αυτοί που μας παρακολουθούν. Αυτό έχει ρίζα. Έχει ρίζα. Αλλά έχουμε μία τάση σε αυτή τη χώρα να βγαίνουμε και να πιάνουμε τα μικρόφωνα και τα κανάλια όταν κάτι πουλάει δημοσιοσχεσίτικα.